Κρίστα Μούλης είχε νωρίτερα απειλήσει ανοιχτά την Έλενα Κρεμλίδου πως θα πλήρωνε για αυτό που έκανε ψηφίζοντάς τον στο Συμβούλιο και, με τη βοήθεια του Νίκου Μπάρτζιτ, το εκπλήρωσε, με τη Μαριπόζα να είναι υποψήφια προς αποχώρηση στο Survivor και να ξεσπάσει λιγμούς. Ο Νίκος Μπάρτζης όρισε στο αποψινό Συμβούλιο του Survivor την Έλενα Κρεμλίδου υποψήφια προς αποχώρηση, με την ίδια να κλαίει με λιγμούς. Survivor 4, ξέσπασε σε κλάματα μετά το bullying η Μαριπόζα. Όταν ο Γιώργος Λιανός, ειδικά, έδωσε το λόγο στην Έλενα η ίδια μετά από μερικά δευτερόλεπτα δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, η ίδια δήλωσε ότι ψήφισε τον Σταμούλη για δικούς της λόγους και πως δεν θα έπρεπε να γίνεται όλη αυτή η εκδίκηση τώρα. Χαρακτηριστικό ήταν μάλιστα πως λίγοι ήταν οι παίκτες που την παρηγόρησαν, μια από αυτές και η Ελευθερία, παρόλο που βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Εντάξει είμαστε, νέα νίκη και πλήρης ασυλία για τους κόκκινους στο Survivor. Ιστορικές στιγμές ζούμε στο Survivor 4 με τους κόκκινους να δείχνουν έναν άλλο εαυτό και να κερδίζουν τον δεύτερο αγώνα ασυλία. Μετά την απόλυτη χθεσινή ανατροπή των κόκκινων, οι μπλε φάνηκε να μην μπορούν καθόλου να χωνέψουν την ήττα τους αλλά και το ότι για πρώτη φορά θα χρειαζόταν να ψηφίζουν έναν δικό τους παίκτη. Survivor 4, νέα νίκη για τους κόκκινους και πλήρης ασυλία. Οι κόκκινοι όμως φαίνεται να επέστρεψαν δυναμικά στον στίβο μάχης και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Αυτό φάνηκε από την αρχή καθώς κατάφεραν να φτάσουν στους σερί 7 πόντους χωρίς η αντίπαλη ομάδα να μην κερδίσει ούτε έναν βαθμό. Από το νωρίς το πρωί εμείς σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με το απόψινό αποτέλεσμα της νίκης και για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας. Έτσι και στο σημερινό επεισόδιο οι κόκκινοι θα πάνε απλά ως θεατές στο Συμβούλιο Μάχης ενώ οι μπλε θα χρειαστούν να ψηφίσουν ξανά έναν παίκτη από την ομάδα τους, τον οποίο βέβαια εμείς σας έχουμε αποκαλύψει ήδη. Θυμηθείτε καρέ καρέ πως εξελίχθηκε ο αγώνας. 1-0 η κόκκινη ο Ηλίας Μπόγδανος είναι εκπληκτικός και ανοίγει το σκορ με τον Νίκο Μπάρτζη στις λεπτομέρειες. 2-0 η κόκκινη ο Γιώργος Κοψιδάς στο ντέρμπι των ψηλών νικά τον Αλέξη Παπά με άνεση. 3-0 η κόκκινη η Βαλέρια Χοψονίδου κόντεψε να κλέψει τον πόντο, αλλά η Μαριάνθη Κάσδαγλη τα καταφέρνει. 4-0 η κόκκινη ο Γιώργος Κορώμη καθαρίζει τον Κρίστα Μούλη και πανηγυρίζει έξαλα με τους συμπαίκτες του. 5-0 η κόκκινη ο Τριαντάφυλλος έχει βρει το κουμπί του Δημήτρη Μακρόπουλου και διευρύνει κι άλλο το σκορ. 6-0 η κόκκινη εξαιρετική και η Καρολίνα Καλύβα που κερδίζει με τη σειρά της την Ελευθερία Ελευθερίου. 7-0 η κόκκινη ο Περικλής Κονδυλάτος είναι επίσης σε φόρμα και βάζει κάτω χωρίς δυσκολία τον Πάνο Καλή. 7-1 πρώτος πόντους για τους μπλε ο Τζέιμς Καφετζής δίνει μια ανάσα έναντι του μαχητικού Γιώργου Ασημακόπουλου. 7-2 μειώνουν οι μπλε η Άννα Μαρία Βέλη σε μια τιτανομαχία με την Ανθή Σαλαγκούδη δίνει νέα πνοή στην ομάδα της. 7-3 μειώνουν και άλλοι οι μπλε ο Αλέξης Παπάς είναι αποδοτικός στο στόχο και κερδίζει τον Γιώργο Κορώμη. 8-3 η κόκκινη ο Κώστας Παπαδόπουλος νικά έναν πιο αποφασισμένο, αλλά λιγότερο αποτελεσματικό Δημήτρη Μακρόπουλο. 9-3 η κόκκινη η Καρολίνα Καλύβα κάνει επίδειξη δύναμη στη Μαριπόζα και φέρνει την ομάδα της μια ανάσα από τη νίκη. 10-3 νίκη για τους κόκκινους σε έναν αγωνιώδη πόντο ο Ηλίας Μπόγδανος κερδίζει τον Τζέιμς Καφετζή και ξεσπούν όλοι σε πανηγυρισμούς.